Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συντροφιά απόψε. Θα έχετε δει και τα σχετικά τρέιλερ, φίλες και φίλοι. Ήθελα να σας πω ότι στην εκδήλωση προϋπολογισμού της Βουλής ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος είπε ότι χωρίς πραγματικές μεταρρυθμίσεις η υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης είναι ουτοπική επιδίωξη. Υπενθυμίζει δε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο επιχειρούνται, και όχι να συνιστούν μια επιδερμική από προσανατολιστική και κυρίως προσχηματική μεταποίησή του. Πρέπει όμως να έχουν και συνέχεια, ιδίως αυτές που αφορούν στη δημόσια διοίκηση, καθώς η συνέχεια στην υπηρεσία είναι συνταγματικός και τεχνοκρατικός επιβεβλημένη, όπως επισήμανε ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Σας παρουσιάζω αμέσως τους καλεσμένους. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, ο γνωστός οικονομολόγος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, ελπίζω σήμερα να φωτίσετε αρκετά πράγματα, γιατί είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Εγώ έχω πολύ ρεπορτάζ για το πού είναι αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση και συνηθίζω να λέω αλήθεια στον κόσμο, να μην κρύβω κάτι. Εξάλλου, δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω απαγορεύσεις ή οτιδήποτε επικρατεί. Να κρύψουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, να κουβεντιάσουμε ελεύθερα βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Διότι εγώ θα πω και εσείς θα επιβεβαιώσετε πράγματα. Φίλες και φίλοι, η απόφαση για τη ΔΕΗ έχει πάρθει. Σας το λέω από τώρα, ο κύριος Αλεξιάδης ξέρει καλύτερα από μένα. Η απόφαση για τη ΔΕΗ, για να απολυθούν αρκετά κομμάτια από τη ΔΕΗ, έχει ήδη πάρθει. Είναι τελειωμένη ιστορία και θα σας πω τώρα πολύ ρεπορτάζ γύρω από την πορεία της διαπραγμάτευσης. Κοντά μας επίσης ο κύριος Θεόδωρος Φορτσάκης, καθηγητής νομικής βουλευτής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Γιάτσο. Πώς είστε? Μια χαρά πάντα. Πάτε καλά, έτσι πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πάει καλά, η Ελλάδα δεν πάει καλά προς το παρόν. Η Ελλάδα δεν πάει καλά, για την οποία η σημασία έχει Νέα Δημοκρατία. Πάει η Ελλάδα, όχι, όχι η Νέα Δημοκρατία. Είναι σωστό, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Δυστυχώς, που πολύ σωστά είπατε ότι δεν πάει καλά η Ελλάδα. Έχει μεγάλη ευθύνη η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα τα κόμματα εξουσίας. Θανάσης Παπαχριστόπουλος, γιατρός, βουλευτής ανεξάρτητων Ελλήνων στη Δεύτερη Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός του. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Καλά, κύριε Ελιάτσο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος, είχα πολύ καιρό και πολύ χαίρομαι που τον βλέπω. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλτάκο. Καλώς σας βρήκα. Γνωστός δικηγόρος και πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Μπίπη Σαμαρά πάντα. Του Υπουργικού Συμβουλίου. Του Υπουργικού Συμβουλίου. Της κυβέρνησης είναι ο τίτλος και ένα από τα καθήκοντά του είναι και γραμματέας. Άρα το είπα σωστά εγώ. Κύριε Τσαγκάρη. Όπως ξέρετε. Συμπληρώσαμε. Εγώ διάβασα. Τώρα το μάθαμε αυτό. Συμπληρώσαμε. Δεν το ήξερα ότι έτσι. Εγώ πρέπει να πω το εξής, φίλες και φίλοι, ότι για κάθε τίτλο που λέω στον οποιοδήποτε καλεσμένο μου, τον έχω ρωτήσει πριν βάλω οτιδήποτε. Δεν μπορώ να λέω αυθαίρετα οτιδήποτε. Και πολλοί άνθρωποι που είχαν κάποιους τίτλους, κάποιες στιγμές δεν θέλουν να τους ακολουθούν οι τίτλοι και λένε άλλα πράγματα. Αριάδνη Νούκα, η γνωστή δικηγόρος, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κυρία Νούκα. Από το φθινόπωρο, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ακινήτων και μάλιστα θα γίνονται και σε γραφεία, μαθαίνω, συμβολογράφων. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Και υπάρχουν και πολλά νέα για τις εισπρακτικές εταιρείες. Έχουμε και σε εκεί. Σε καλό δρόμο. Σε καλό, τα νέα αυτά. Σε καλό δρόμο. Θα μας τα εξηγήσετε στη συνέχεια. Θανάσης Λισογιάννης, ο συνεργάτης μας στην Κυριακάτη Κόντρα Νους, ο γνωστός δημοσιογράφος και του newsit.gr, του Νίκου του Ευαγγελάτου. Αγαπητέ Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμιλία. Και για ακόμη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω, φίλες και φίλοι, γιατί στηρίζετε πάρα πολύ την Κυριακάτικη Κόντρα Νους. Και αυτό είναι ένα παράδοξο της εποχής. Είναι μια εφημερίδα Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ που δεν έχει προσφορές, δεν δίνει CD, μουσικά ή ταινίες ή βιβλία ή οτιδήποτε άλλες προσφορές. Έχει μόνο τη δημοσιογραφική της ύλη και βλέπουμε η εφημερίδα να έχει ανωδική πορεία. Είναι θαυμαστή η πορεία της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούζ μέσα στους πολύ δύσκολους καιρούς που περνάμε και άλλα μεγαθύρια που στηρίζονται από οικονομικά μεγαθύρια, μεγάλες εφημερίδες εννοώ, βλέπετε ότι ζορίζονται πάρα πολύ. Εδώ πέρα ακολουθείτε μια στρατηγική πολύ, θα έλεγα, με καθαρό μυαλό και πολύ έτσι με να έχουμε το ταμείο μας μία ή άλλη, να βγαίνει καταρχήν η έκδοση. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να δημιουργούμε εντυπώσεις γενικότερα και από την άλλη να πηγαίνουμε σε τράπεζες, να παίρνουμε δάνεια και
και να μπαίνει μέσα η εφημερίδα. Και γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μας δίνετε αξιοζήλευτη κυκλοφορία, φίλες και φίλοι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τι πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα μέχρι το καλοκαίρι? Ξεκινάμε με ωραία πράγματα για να μας ανοίξει η όρεξη βραδιάτικα, φίλες και φίλοι. Τον Απρίλιο πρέπει να δώσουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις 7 Απριλίου, αυτό που είναι το επόμενο Eurogroup, και είναι, θα κριθούν τα πάντα για το αν θα έχουμε την τεχνική συμφωνία ή όχι, που λογικά λένε, λέει η κυβέρνηση δηλαδή, γιατί τα έχει κλείσει όλα η κυβέρνηση εκτός από τα εργασιακά, μάλλον θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Στις 18 Απριλίου πρέπει να πληρώσουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στις 20 Απριλίου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 12 Μαΐου 1,4 δις ευρώ. Στις 20 Μαΐου 1,4 δις ευρώ. Στις 9 Ιουνίου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 7 Ιουλίου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο διάστημα 17 και 18 Ιουλίου 2,4 δις συμπεριλαμβανομένων και 300 εκατομμυρίων που πρέπει να δώσουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στις 20 Ιουλίου 3,9 δις ευρώ. 1,5 δις από αυτά θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και στις 4 Αυγούστου 1 δις ευρώ. Και αυτή τη στιγμή είναι όλο το πακέτο στον αέρα, φίλες και φίλοι. Η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σχετικά με την αξιολόγηση. Υπάρχει ένα κλίμα, θα έλεγα, στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, θα έλεγα ένα κλίμα βαρύ, μην το παίρνετε ότι είναι η έκφραση κάπως σκληρή. Υπάρχει βαρύ κλίμα αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπραγμάτευση έχει τελειώσει από το, πώς το λέγανε, Θανάση, από το Brussels Group, πώς το λέγανε αυτό το προηγούμενο. Το Brussels Group. Τα έχουν βρει σε όλα. Από το Υπουργείο Οικονομικών μου λένε ότι όλα είναι πλέον θέμα ημερών. Οι δύο πλευρές έχουν εδώ στα χέρια, στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στο ενεργειακό, δηλαδή λέμε αυτό που λέμε ΔΕΗ, ο καθένας το λέει όπως θέλει, άλλοι το λένε ξεπούλημα. Ο κύριος Χουλέτης, άμα το πει ο δημοσιογράφος ξεπούλημα, μπορεί να είναι υπερβολικός. Όταν βγαίνει ο πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός, και εγώ τον τιμώ τον κύριο Σκουλέτη και τον συμπαθώ και τον τιμώ, διότι έχει κρατήσει τουλάχιστον μία στάση, θα έλεγα, σταθερότητας και συνέπειας. Και θα σας πω σε λίγο, αν δεν έχετε δει τα δελτία, τι έχει πει ο κύριος Σκουλέτης, δικαιόμαστε να κάνουμε τα σχόλιά μας. Τα έχουν βρει στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στο ενεργειακό, αλλά και στα αντίμετρα που διεκδικούσε η ελληνική πλευρά. Αυτό λέει το δικό μου το ρεπορτάζ και είναι καλό το ρεπορτάζ. Το μόνο ανοιχτό θέμα, φίλες και φίλοι, που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι τα εργασιακά. Ωστόσο, μου λένε ότι εσχάτως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δείξει διάθεση να διευκολύνει με κάποιο τρόπο την κυβέρνηση τα εργασιακά. Προσέξτε, αυτοί θέλουν οπωσδήποτε να αγοράσουν τη ΔΕΗ. Επειδή είναι και συνεταιράκια ο Τόμσεν με τον Σόιμπλε, ρίχνουν τα εργασιακά και το παίζουν ότι είμαστε αμετακίνητοι στα εργασιακά κτλ. Ακούσαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό από τη Ρώμη που είπε: εγώ δεν θα κάνω εργασιακό μεσαίωνα την Ελλάδα. Λες και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε λίγο καλύτερα τώρα, αν δούμε μόνο τους μισθούς τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μου λένε ότι θα διευκολύνει το δουνουτού στα εργασιακά, αλλά εκεί που δεν κάνουν βήμα πίσω είναι τα ενεργειακά. Θέλουν να πάρουν κοψοχρονιά το 40% των λιγνητικών μονάδων και όχι μόνο. Της ΔΕΗ, φίλες και φίλοι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα έλεγα, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, διότι εκτιμούν οι βουλευτές, και καλά κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το πολιτικό κόστος από όλα αυτά, δηλαδή η αφορολόγητο, μειώσεις συντάξεων και όλα αυτά που θα έρθουν, δεν θα είναι μικρό για την κυβέρνηση. Θα είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Είναι βαρύ λοιπόν το κλίμα, παρότι κάνει σοβαρές και καλές προσπάθειες ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος ενημερώνει καθημερινά όσους βουλευτές θέλουν να ενημερωθούν για την πρόοδο της διαπραγμάτευσης. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταθάκης, θα αναλάβει σήμερα Τρίτη να ζητήσει τη στήριξη των 5 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που εκλέγονται, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Μακεδονία, εν ώψη της υποχώρησης για πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία περίοδος πάρα πολύ κρίσιμη και θα ήθελα να έρθω σε εσάς, κύριε Αλεξιάδη, καταρχήν, να μας πείτε τη δική σας άποψη για τη διαπραγμάτευση,
Τι γνωρίζετε, ασφαλώς γνωρίζετε και πολλά πράγματα, εσείς ξέρετε και τα οικονομικά πάρα πολύ καλά. Ήσασταν πολύ πετυχημένος υπουργός και έχω κάνει το σχόλιο πρωτού έρθετε στην εκπομπή μου. Δεν το λέω για δημόσιες σχέσεις. Είχα πει ότι κακώς σας άλλαξε ο κύριος Τσίπρας. Διότι ήσασταν από τους υπουργούς που είχατε τουλάχιστον εργαστεί και φαίνατε έργο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα το ρεπορτάζ που είχα. Για πείτε μας και τις δικές σας πληροφορίες, πού είμαστε με τη διαπραγμάτευση. Πρόβλεψη, κύριε Λιάτσο, δεν μπορώ να κάνω, ούτε μπορώ να πω διάφορες πληροφορίες που έρχονται από διάφορες πηγές. Είτε από το εσωτερικό της κυβέρνησης, είτε από δημοσιογράφους, είτε από άλλους χώρους. Και δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, γιατί όλα αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προβλέψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και ο κανόνας είναι ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να κάνουμε υπομονή. Πιστεύουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο. Σε τεχνικό επίπεδο, πολύ σύντομα θα υπάρχει συμφωνία και μετά πλέον σε πολιτικό επίπεδο, στις 7 Απριλίου, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Να θυμίσω μόνο σε όσους βιαζόντουσαν... Αισιοδοξείτε κι εσείς, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ότι στις 7 Απριλίου η τεχνική συμφωνία θα κλείσει, που λέμε. Θα ολοκληρωθεί. Η δική μου εκτίμηση, ναι, ναι. Όχι πληροφόρηση, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ναι, τότε θα κλείσουν αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να γίνει, διότι ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι ένα σκαλοπάτι. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια, στη συζήτηση για την ποσοτική χαλάρωση, στη συζήτηση για το χρέος, για την έξοδο στις αγορές. Αυτός είναι ο στόχος. Για τα capital controls πιθανότατα. Μα τα capital controls ήταν μια αναγκαιότητα που επιβλήθηκε μέσα από την πορεία των πραγμάτων που είχαμε το 2015. Και για να ξεκαθαρίσω... Ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος, κύριε Αλεξιάδη, ότι κλείσατε με τσαμπουκά και πραξικοπηματικά τις τράπεζες. Κλείσανε οι τράπεζες, εν πάση περιπτώσει. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι τελείως παράλογο, παράνομο. Μερικοί, μάλιστα, που ξέρουν και νομικά και τα λοιπά, λένε ότι είναι και εντελώς αντισταγματικό. Να έχεις εσύ, ο κύριος Αλεξιάδης, 10.000, 20.000, 100.000, 500.000 ευρώ στην τράπεζα και να σου κλείνει τσαμπουκά με πολιτική απόφαση τράπεζα το δικό σου λογαριασμό και αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χρήματά σου. Θέλετε αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι λίγο πολύ δύσκολα και καταλαβαίνετε έχουν επηρεάσει όλη την ελληνική κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κύριε Λιάτσο, εγώ δεν υπερασπίζομαι ότι τα πάντα γίναν τέλεια, ούτε σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ λέμε ότι δεν υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις, παραλήψεις, αυταπάτες, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά πρέπει να κοιτάμε το δάσος, όχι το δέντρο. Βεβαίως και υπήρχαν προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν τα capital controls. Αλλά τα capital controls δεν ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Μας επιβλήθηκαν τα capital controls στην ουσία, διότι δεν κλείσαμε εμείς τις τράπεζες. Να σας θυμίσω εκεί την περίοδο τι γινότανε. Αλλά θα είναι μια κουβέντα που θα κουράσει. Λοιπόν, όχι, θέλω να μας πείτε κάτι άλλο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Εγώ ελπίζω μέσα στο 17. Τελειώνω και παρακαλώ. Και εν πάση περιπτώσει από τότε, μεσολαβήσαν και πολιτικές αναμετρήσεις και η ψήφος του λαού νομίζω δίνει την απάντηση αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Για να πάμε στο σήμερα, θέλουμε να ολοκληρωθεί όλη η προηγούμενη διαδικασία αξιολόγηση και όλα αυτά που είπαμε, ακριβώς για να πάμε στο επόμενο βήμα. Διότι ο στόχος είναι να βγούμε στις αγοράς και να τελειώσει πότε η εκδοχή. Πότε το βλέπετε αυτό στις αγορές, γιατί ακούγαμε με αισιοδοξία ορισμένους παράγοντες και, εσωτερικά, και από το εσωτερικό της χώρας αλλά και από το εξωτερικό, που λέγανε, θυμάμαι τον κύριο Ρέγκλιν για παράδειγμα, τον επικεφαλής του ESM. Μας έλεγε ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2017, το έλεγε πριν καιρό βέβαια, θα βγούμε στις αγορές. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να βγει στις αγορές. Ακούγαμε για ανάπτυξη 2,7 στο 2017, ξαφνικά όλα αυτά διαμαγείας διαλύθηκαν. Ακούμε πλέον διαφορετικές προσεγγίσεις όπως τον υπεύθυνο του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής, τον κύριο Λιαργκόβα, ο οποίος σήμερα κάνει την αυτοκριτική του άνθρωπος και λέει: σας έλεγα για 2,7 ανάπτυξη το 2017 ή σας λέγαμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή προσγειώθηκε ο κύριος Λιαργκόβας και λέει: θα δούμε αν θα πλησιάσουμε το 1% ανάπτυξη το 2017. Κάποια στιγμή να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Λιάτσο. Δεν είναι υπονοούμενο τον κύριο Λιαργκόβα, εκτιμώ το έργο του. Με τις όποιες διαφωνίες μπορεί να άκουσαν οικονομολόγους με ορισμένες εκτιμήσεις που έχει κάνει. Κάποια στιγμή να ανοίξουμε στη χώρα τη συζήτηση για το τι λέγαμε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000 μέχρι σήμερα. Πολιτικές δυνάμεις, οικονομολόγοι, κοινωνικοί, επιστημονικοί φορείς, το τι λέγαμε, το πώς αναλύαμε τα οικονομικά δεδομένα και πώς φτάσαμε εδώ. Μάλιστα. Για να απολύνουμε και τις ευθύνες. Σε ό,τι αφορά όμως τα όσα ελεγχθήκαν σήμερα στην πολύ καλή εκδήλωση του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής, νομίζω ότι. Πήγατε, ήσασταν εκεί. Όχι, δεν μπορούσα να είμαι, υπήρχε άλλη υποχρέωση, αλλά η φράση νομίζω του κ. Δραγασάκη ήταν αυτή η οποία απεικόνιζε όλο το περιεχόμενο, ότι δεν μπορούν κάποιοι να είναι ούτε πόντιοι πιλάτες, ούτε να είναι απλοί θεατές, σχολιαστές. Υπάρχει μερίδιο ευθύνη σε κάποιους και υπάρχει σε κάποιους άλλους και συμμετοχή στο όσα γίνανε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ. Βγήκαν τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ που κάνει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες. Μας λέει, φίλες και φίλοι, ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2017
θα κλείσουν 18.700 επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Μας λέει επίσης ότι υπάρχει η εκτίμηση ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις επίσης αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από την άλλη, η διαπραγμάτευση καθυστερεί και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ο κύριος Λιαργκόβας είπε το πρωί ότι έχει καθυστερήσει η διαπραγμάτευση ένα χρόνο. Τα ίδια είπε και ο κύριος Τουνάς. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Δεν έχει καθυστερήσει, δεν έχει καθυστερήσει. Και μάλιστα κάνει λόγο ο κύριος Λιαργκόβας, φίλες και φίλοι, μας λέει ότι 4ο μνημόνιο, εάν δεν κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Κοιτάξτε, ο κύριος Λιαργκόβας κάποια ώρα έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Δικαίως έχει μια αγωνία τώρα, βέβαια, γιατί υπάρχουν τα νούμερα που μόλις αναφέρατε πρωτύτερα που πρέπει να αποπληρωθούν τα χρέη. Και αν δεν πάρουμε τη δόση, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα χρέη. Ή για να πληρώσουμε τα χρέη, θα μείνει να πληρώνει μισθή και συντάξεις. Απ' την άλλη, ο κύριος Λιαργκόβας σήμερα, στους 5 λόγους για τους οποίους η Ελλάδα παραμένει σε μνημόνιο, αναφέρει ότι τα ελλείμματα του κρατικού και εξωτερικού τομέα, το χρέος, ήταν υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη. Η δημόσια διοίκηση αδύναμη, αυτό που έθεσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι θεσμοί δεν ήταν ισχυροί και δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Βλέπουμε τους αγγελείς να παρετούνται τον ένα μετά τον άλλον. Ο κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τομέας είχε απαξιωθεί. Κακώς παρετούνται οι εισαγγελίες. Η ερώτηση είναι. Όχι, εγώ. Πιάσουμε το θέμα της κυρία Ράιγκου. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένας εισαγγελέας και στη θέση που είναι η κυρία Ράιγκου να παρετείται επειδή. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή βάζετε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ. Βάζω για τους θεσμούς. Μισό λεπτό. Επειδή αναφερθήκατε στη Ράιγκου, το οποίο θα το συζητήσουμε μετά. Δεν μπορεί η κυρία Ράιγκου. Δεν υπάρχουν παρετήσεις εισαγγελέων και λέει. Θα μου επιτρέψετε, αν έχετε την καλοσύνη. Δεν μπορεί ένα εισαγγελικός λειτουργός σε τέτοιο επίπεδο να παραιτείται επειδή βγήκε η οποιαδήποτε εφημερίδα, η καλή εφημερίδα το ντοκουμέντο και είχε ένα δημοσίευμα. Τι πάει να πει παραιτήσει. Αυτό κάνει παραιτήσει από τη θέση σου ή κάθεσαι. Δικαίωμά τη να παραιτηθεί για ένα δημοσίευμα. Βεβαίω. Αν θεωρεί ότι παρενοχλούν το έργο. Έχω άλλη άποψη, συνεχίστε. Εν πάση περιπτώσει, να πω εγώ τι θέλω να πω. Εκεί που δίναμε τη μάχη για τα εργασιακά, εδώ σήμερα βλέπουμε πάνε και λιγνίτες. Αυτό είναι το γενικό ζήτημα. Πάνε και λιγνίτες. Η διαπραγμάτευση λοιπόν και πάνε και οι λιγνίτες, κύριε Λιάτσο. Πράγματι είχαμε πει θα κλείσει η αξιολόγηση. Εγώ το έχω γράψει στην Κόντρα Νιούς από τις 19 Φεβρουαρίου. Αλλά είχαμε επισημάνει στην κυβέρνηση να προσέξει τη βεβαιασμένη αριθμητική, να προσέξει το να μην διευκολύνει μια αυλαβή διέλευση των εταίρων από το θέμα. Να συμμαχήσει με το Δουνουτού, διότι εγώ περιμένω να ακούσω πέραν της συμφωνίας που θα έρθει, και καλώς να έρθει 7 Απριλίου, γιατί επαναλαμβάνω, είσαι σόντα και παγάντα που λένε στην αγορά για τη δόση. Το ερώτημα είναι με το χρέος, με το QE, θα ακούσουμε κάτι. Από το ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα του Γενάρη, προχτές ήταν η ρίση του Πρωθυπουργού αυτού. Οκ, τα αντίμετρα, περιμένουμε να τα δούμε. Και ακούει η κοινωνία σήμερα, γιατί εγώ αυτήν εκφράζω, έχετε πολύ ισχυρό πολιτικό πάνελ για να επιχειρηματολογήσει τα κομματικά επιχειρήματα. Η κοινωνία δεν επιχειρεί, κύριε Λιάτσο, που κλείνουν εύκολα στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό και καθυστερούν να κλείσουν το εργασιακό. Οι ομαδικές απολύσεις, σας διαβεβαιώ σήμερα, την αγορά δεν την απασχολούν καθόλου για ένα πολύ απλό λόγο. Πτωχεύουν οι επιχειρήσεις και κλείνουν. Δεν περιμένουν ομαδικές απολύσεις. Η κατάσταση στην αγορά, κύριε Λιάτσο, αυτή τη στιγμή είναι δραματική. Οι τράπεζες είναι κλειστές, όχι μόνο λόγω capital control, λόγω της απομόχλευσης την οποία έχουν σήμερα. Σήμερα όταν επιστρέψεις τα 100.000 που είχες δανειστεί στην τράπεζα, εσύ ο ίδιος που τα πήγες να τα δώσεις πίσω, δεν στα ξαναδανείζει η τράπεζα αύριο το πρωί. Και περιμένουν τον επιχειρηματία, φτιάξαν αυτή την υπόθεση με τον ασφαλιστικό νόμο, που δεν δίνει δυνατότητα ούτε στα 10.000 ευρώ να μπορεί να ξεκινήσει ένας άνθρωπος μια καινούργια δραστηριότητα. Κάναμε παρέμβαση προχθές για αυτό το θέμα και περιμένουμε να δούμε αυτά τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Μακάρι η κυβέρνηση να καταφέρει, μακάρι, και να αποπληρώσει με τη δόση που περιμένει να πάρει και να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια ή τα αυτιά μου στην αγωνία του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το πού πάει η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακάρη. Να δούμε τον κύριο Φορτσάκη και τον κύριο Παπαξιστόπουλο. Παρακαλώ, κύριε Καλογερνέ. Ο κύριος Τσακάρη, να μιλήσω. Να μιλήσετε, απλώς έχω μια απορία. Εσείς λέτε, καλείτε τον κύριο Τσίπρα να κλείσει την αξιολόγηση. Σωστά. Του καλείτε να την κλείσει την αξιολόγηση. Από την άλλη, λέτε ότι δεν ψηφίζετε τα μέτρα. Και στο τρίτο επίπεδο, λέτε ότι όταν θα γίνετε κυβέρνηση, βεβαίως θα τα υλοποιήσετε. Κοιτάξτε. Αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Καθηγητά. Θα απαντήσω. Σας έχει προβληματίσει καθόλου αυτό η θέση Νέας Δημοκρατίας? Θα σας απαντήσω, δεν θα το εξηγήσω. Παρακαλώ. Όπως το αντιλαμβάνομαι. Καταρχήν να πω ότι ακούω τον κύριο Τσαγκάρη με μεγάλη προσοχή και προσυπογράφω απολύτως αυτά που λέει. Η κατάσταση είναι όπως την περιγράφει ο κύριος Τσαγκάρης και ακόμα χειρότερη. Είναι μια δραματική κατάσταση. Εγώ έχω εμπειρία από μικροεπιχειρηματίες
που ζητάνε 10.000 ευρώ από τράπεζες και δεν μπορούν να τα βρουν. Αφήστε που οι τόκοι είναι τόκοι υπερβολικοί πάνω από το 9%, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτή την ώρα δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Ακούμε το σύριαλ της διαπραγμάτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό και ακούμε συνέχεια την καραμέλα των εργασιακών. Το είπε και ο κύριος Τσαγκάρης, το λέω και εγώ. Δεν απασχολείται η αγορά σήμερα με τις ομαδικές απολύσεις. Εγώ προσωπικά είμαι απολύτως υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Οι εταίροι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αλλά από εκεί είσαμε να γίνει αυτό πρόσχημα για να μην κλείνει μια διαπραγμάτευση. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, διότι όπως το ξέρετε σήμερα, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα προοπτικές ομαδικών απολύσεων για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν πλέον επιχειρήσεις μεγάλες οι οποίες θέλουν να κάνουν απολύσεις. Μόνο οι τράπεζες θα ήταν στην κατηγορία αυτή, αλλά οι τράπεζες, αν υποθέσουμε ότι πτωχεύσουν, είτε ο νόμος το επιτρέπει είτε όχι, θα απολύσουν το προσωπικό τους. Λοιπόν, να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αυτό το σύριαλ το οποίο συνεχίζεται και το οποίο δεν ξέρω πώς θα τελειώσει, η πληροφόρηση την οποία έχω είναι δημοσιογραφική, με την καλή έννοια του όρου. Ακούω τους καλούς δημοσιογράφους, άκουσα και εσάς προηγουμένως. Είμαι βέβαιος ότι η πληροφορία σας είναι έγκυρες. Περιμένω όμως να δω πώς θα τελειώσει η ιστορία αυτή της διαπραγμάτευσης. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι έπρεπε αυτή η διαπραγμάτευση να έχει κλείσει από καιρό και έπρεπε να έχει κλείσει πολύ καλύτερα από ό,τι φαίνεται να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Αλλά αν το περιεχόμενο είναι πραγματικά αυτά που ακούσαμε, τότε έχουμε ένα χτύπημα ακόμα μεγαλύτερο, το οποίο θα μας δώσει μια νέα ηφαισιακή όθηση, η οποία με τη σειρά της θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση πολύ καιρό πριν γεννηθούν όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί η όρεξη των δανειστών άνοιξε το τελευταίο εξάμηνο σε τρόπο που είναι πλέον ακόρεστη, ζητάει όλο και περισσότερα. Και για να έρθω στο παράδειγμα της ΔΕΗ, το οποίο πραγματικά μας απασχολεί, όλους τους Έλληνες τους απασχολεί, διότι όλοι θέλουμε να κρατηθεί η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτή την ώρα, μην ξεχνάτε ότι δυστυχώς έχει πλήρως χρηματιστηριακά απαξιωθεί. Έχει πέσει 4-5 φορές η χρηματιστηριακή της αξία τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ ξέρουμε όλοι ότι παρέχει πάρα πολύ ακριβά τις υπηρεσίες της. Και οι τράπεζες το ίδιο. Φυσικά και οι τράπεζες το ίδιο. Αλλά μιλάω για τη ΔΕΗ, επειδή ο κύριος Λιάτσος αναφέρθηκε στη ΔΕΗ ως ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, πυρήνα της διαπραγμάτευσης. Και λέω λοιπόν ότι αυτή η ΔΕΗ έχει απαξιωθεί. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι έχει τα χρήματα να πληρώσει το προσωπικό της τους επόμενους 3-4 μήνες και παρέχει υπηρεσίες πάρα πολύ υψηλού κόστους. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει και επισημάνει ότι ήδη από το τρίτο μνημόνιο είχαμε μπει σε μια κακή, αν θέλετε, προοπτική για τη ΔΕΗ. Έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία μια πρόταση πολύ λογική για την ενέργεια και ανάμεσα στα μέτρα που πρότεινε πρόσφατα, πρότεινε και για τη ΔΕΗ να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα για να συγκρατηθεί η ΔΕΗ και να μπορέσουμε να την έχουμε τη ΔΕΗ όπως την ξέρουμε στις καλές της ημέρες. Νομίζω λοιπόν ότι. Θα κάνει πρέπει... καλά, δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση που πουλάει, που θέλει να πουλήσει το, όχι, το 40%. Όχι. Αυτό είπα. Δε, όχι. Όχι, το είπα ότι είναι τελείως διαφορετικό το πρόγραμμα. Δηλαδή στο δικό σας πρόγραμμα τι λέει. Κοιτάξτε, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Διότι εσείς έχετε πουλήσει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο. Ξεκινήσατε δηλαδή πουλήσει από τα λιμάνια μέχρι τα αεροδρόμια κτλ. Δεν έχει αφήσει. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έγινε πώληση. Έγινε παραχώρηση. Δεν πουλήσατε 14 αεροδρόμια. Όχι. Έγινε παραχώρηση. Δεν πουλήσατε το λιμάνι του Πειραιά. Έγινε το ξεκινήσατε. Όχι, και δεν και μάλιστα περηφανεύεστε κιόλας. Όταν έρχεται και βάζει την υπογραφή ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, λέτε όχι. Εμείς το κάναμε, εμείς το ξεκινήσαμε. Για τα 14 αερόδρομα, εμείς τα ξεκινήσαμε. Θεωρώ πολύ σωστό. Και εσείς πουλάτε δημόσια περιουσία και όπως την πουλάτε. Γιατί δεν πουλήθηκε το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο και το λιμάνι παραχωρήθηκε. Θεωρείτε δηλαδή ότι για 50 χρόνια όταν πουλούνται για συγκεκριμένο χρόνο. Όταν πουλούνται για 50 χρόνια τα αεροδρόμια δεν είναι. Τα αεροδρόμια δίνουν και θα δίνουν στο κράτος περισσότερα από όσα πέριδαν πριν. Θα το δούμε αυτό. Στην πράξη. Και θα σας πω και το εξής για τα αεροδρόμια. Επειδή μιλάτε για τα αεροδρόμια. Διότι μαθαίνω ότι μαζευτήκανε 5 τράπεζες, μία ελληνική και 4 ξένες σήμερα και πήραν 1 δισεκατομμύριο για όλα τα έξοδά τους. Θα σας πω και το εξής. Καταλάβατε τι θέλω να πω. 5 τράπεζες, 4 στο εξωτερικό και μία ελληνική, η Alpha Bank, δώσανε 1 δισεκατομμύριο στη Fraport για να λειτουργήσουν τα έξοδά τους με τα αεροδρόμια. Και τι θα κάνουμε. 1,2 θα δώσει η Fraport. Για να δούμε τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός. Και σας λέω λοιπόν για τα αεροδρόμια ότι όταν συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία την τιμή τους, η τιμή αντιστοιχούσε πραγματικά σε αυτό το οποίο άξιζαν τα αεροδρόμια. Μάλιστα. Όταν προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην ίδια τιμή, η τιμή έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να το πετύχει αυτό, γιατί είχε ανέβει πάρα πολύ η κίνηση στα αεροδρόμια αυτά. Τα σκληρά μέτρα που θα πάρει η σημερινή κυβέρνηση, κύριε καθηγητά. Τα απορρίπτουμε. Τι θα κάνετε εσείς μετά, αν γίνετε κυβέρνηση, τι θα κάνετε. Εγώ, κοιτάξτε. Με τις συντάξεις, τι θα κάνετε, αλλά αν και έχετε δώσει δείγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει δείγμα με τις συντάξεις. Να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε εξηγήσει ότι τα μέτρα αυτά δεν τα δεχόμαστε και δεν θα τα ψηφίσουμε. Άρα τι θα κάνατε.
Θα τα καταψηφίσουμε. Θα φύγετε από τη. Τι θα κάνετε. Θα τα καταψηφίσουμε, είπα. Όχι, λέω, αν γίνεται κυβέρνηση, γιατί ακούω ότι θα τα υλοποιήσετε μετά τα ψηφισμένα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το ερώτημά σα είναι ριάκι παγίδα. Και θα εξηγήσω γιατί. Θα σα πω γιατί είναι παγίδα. Με ρωτάτε αν θα εφαρμόσουμε του νόμου. Βεβαίω. Είναι παγίδα το ερώτημα του κυβέρνηση. Ευφυή δημοσιογράφο και συμπαθέστατο. Δεν είναι θέμα παγίδα. Αλλά το ερώτημα είναι παγίδα. Είναι ξέρετο στον κύριο Τζιάτζο σε όλα, αλλά στο ερώτημα αυτό θα σα πω λοιπόν γιατί είναι παγίδα. Να σας πω γιατί είναι παγίδα. Είναι παγίδα γιατί είναι σαν να με ρωτάτε αν είναι η δημοκρατία θα εφαρμόσει τους νόμους. Όταν ένας νόμος ψηφίζεται σε ένα κράτος, εφαρμόζεται τελεία και παύλα. Όμως θα διαπραγματευτούμε ξανά το περιεχόμενο και σας θυμίζω ότι και στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις όπου έγινε επαναδιαπραγμάτευση συμφωνημένων. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απατεώνας να πει ότι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχουμε μαγικό ραβδί και θα τα σβήσουμε όλα. Αυτό μια φορά το άκουσα. Είστε απατεώνας, κύριε Παπαξιτόπουλε. Απατεώνας ήταν αυτό το οποίο. Σας κοιτάει ο κύριος Παπαξιτόπουλος στην ιδία. Όχι, όχι. Δεν μιλάω για τον κύριο Παπαξιτόπουλο. Είπε και για ΑΝΕΛ. Ούτε προσωπικό. Θα μια ερώτηση να κάνω μόλις ούτε προσωπικό. Απάτη ήταν το ερώτημα το οποίο έγινε τότε. Δεν προσωπικό στους συναδέλφους που και οι δύο είναι αγαπητοί. Έτσι να είμαστε εξηγημένοι για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Λέω όμως ότι αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν μια μεγάλη απάτη, την οποία ο ελληνικός λαός πληρώνει και θα πληρώνει για πάρα πολλά χρόνια. Πολύ. Αυτό εμείς δεν θα το κάνουμε. Όμως θα διαπραγματευτούμε ξανά και θα σας πω και κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Θα μου πείτε καλά, γιατί εσείς. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που λέει για 2% θα εισακουστεί, αφού δεν ακούγεται ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος δεν είναι σοβαρός υπουργός για να τον ακούσουν οι εταίροι. Και σας απαντώ, ο Τσακαλώτος δυστυχώς μπορεί να είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά δεν έχει σοβαρό πρόγραμμα. Εμφανίζεται δηλαδή στους εταίρους χωρίς να έχει συνοδεύσει την πρότασή του για περικοπή του πλεονάσματος, του περιορισμού του πλεονάσματος με πιστικές προτάσεις. Ενώ η Νέα Δημοκρατία αυτές τις έχει. Και είναι μετρημένες και ρεαλιστικές. Κύριε Αλεξέτη, δεν έχω καταλάβει ερώτηση. Πολύ σύντομα. Δεν έχω καταλάβει από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω για τον κύριο Φορτζάκη, γιατί ο πολιτικός του πολιτισμός με φέρνει σε αμηχανία να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Αλλά δεν έχω καταλάβει τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν θέματα, νόμοι που έχει ψηφίσει αυτή η Βουλή, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και έχει πει η Νέα Δημοκρατία θα το καταργήσω. Π.χ. φορολογία στο κρασί. Να δεχθώ αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά έχει δεσμευτεί. Ενώ για αυτά τα μέτρα τα οποία τα θεωρεί καταστροφή και μας κατηγορεί για όσα λέει, για όσα κάνουμε, δεν θα τα καταργήσει, αλλά θα τα υιοθετήσει. Αυτά, δηλαδή, να καταλάβουμε πολιτικά. Κάποιους νόμους τους κρατάμε και κάποιους καταργούμε. Ναι, διαφορετικά είναι σωστή παρατήρηση. Είναι έτσι. Κύριε Φωτσάκη, θα αντικείσω. Πάμε στον κύριο Παπαξιτόπουλο και στον κύριο Μπαλτάκο, παρακαλώ πολύ, κύριε Καλοκαιρινά. Κύριε Παπαξιτόπουλε. Παρακαλώ. Η παρθενογένεση, ξέρετε κύριε Λιάτσο, είναι μια επιστημονική άποψη, αμφιλεγόμενη. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχει, δηλαδή βλέπω πολύ κόσμο να την υιοθετεί έτσι άκρητα και γρήγορα και αβίαστα. Γιατί το λέω αυτό. Δεν μπαίνω καταρχήν σαν την παράθεση ούτε με τον κύριο Φορτσάκη ούτε με κανέναν απόψε. Θέλω μόνο να κάνω μια μικρή υπενθύμηση κύριε Λιάτσο και θα την πιάσω από εκεί που πρέπει να την πιάσω γιατί... Ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σαδιστικές τάσεις. Θέλει να βασανίζει τον Έλληνα πολίτη. Και ακούω ανθρώπους κουνάνε το δάχτυλο, φωνάζουν, κάνουν την κριτική. Κάθονται στον καναπέ και κάνουν κριτική. Να υπενθυμίσω λοιπόν τα εξής, κύριε Λιάτσο. Με το χρηματιστήριο αλλάξανε χέρια 136 δις για όσους ξέρουν. Και δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Στη συνέχεια, με την υπέρβαση των Ολυμπιακών Αγώνων, γύρω στα 40 δις και δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πάμε στη συνέχεια στο θέμα της υγείας, Νοβάρτης και Επνό κλπ. Γύρω στα 80 δις και δεν τιμωρήθηκε κανένας. Προχωράμε λίγο και πάμε στα εξοπλιστικά, γύρω στα 61 δις. Ακούω δε όλο αυτό τον καιρό, έχουν βρει ένα άτομο, το Φουκαρά, το Βαρουφάκη, αυτός φταίει για όλα τα κακά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες τα δύο τελευταία χρόνια. Εγώ από τους τελευταίους. Που έχω παραδεχτεί ότι έχουμε πει υπερβολές, είμαστε άπειροι, είχαμε άγνοια κινδύνου. Σκοτώστε μας γι' αυτό. Αλλά αυτή τη λαϊλασία δεν την κάναμε εμείς, κύριε Λιάτσο. Κάποιοι άλλοι την κάνανε. Κάποιοι άλλοι είχαν τις τράπεζες βιλαέτια και δίνανε στους καναλάρχες 1,3 δισεκατομμύρια. Παίρνανε για την πάρτη τους 400 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα. Τα λέω αυτά γιατί πράγματι ο Έλληνας πολίτης περνάει άσχημα. Και εμείς κάναμε λάθη. Και εμείς είμαστε υπερβολές τον Ιανουάριο. Όχι όμως στις τελευταίες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Και ακούω διάφορα από το πρωί ως το βράδυ. Θέλω να μπω στην ουσία αυτό που είπατε στην αρχή και να σας δώσω μερικά στοιχεία και πιστεύω να βοηθήσω το ρεπορτάζ. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Λιάτσο, ξέρουν όλοι
ότι φάγαμε τον εκβιασμό του αιώνα από το δούνου του. Κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, δικαίωμά τους. Κρινόμαστε όλοι. Τόμψεν και Σόιμπλε, το χαϊδεμένο παιδί της γερμανικής ελίτ, και Τόμψεν είναι άνθρωποι που κάνανε και κάνουν ακόμα κουμάντο και είναι παντοδύναμοι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή λίγο, όχι πολύ, αλλά λίγο αποδυναμώνονται μέρα με τη μέρα και κάτι καινούργιο θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα εξής τέσσερα καινούργια στοιχεία, κύριε Λιάτσο. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που κάνετε, το δούνου του ήδη αυτή τη στιγμή δέχεται τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις οποίες ήταν ανένδοτο. Ήδη αυτή τη στιγμή κάνει μια υποχώρηση στις ομαδικές απολύσεις, όπου θα περνάνε από ανώτατο το 5, δεν γίνεται κατευθείαν 10, θα περνάει από ένα ανώτατο εργασιακό συμβούλιο, που σημαίνει ότι θα φτάσουν γύρω στο 6 με 7. 3. Τα αντίμετρα τα οποία κάποιοι τα χλεβάζουν έχουν δεχτεί 0,3% του ΑΕΠ, δηλαδή το έμφυα. Να δούμε όμως ποιοι θα το υποστούν. Γύρω στα 600 εκατομμύρια το χρόνο. Τα λέω αυτά συν ακόμα. Ενώ μιλάγανε για ξαφνικό θάνατο, να ακούσει ο κόσμος, μιλάγανε για ξαφνικό θάνατο 1,800, το σπάνε στα 3. 1,2 στην αρχή, το 19. Και το υπόλοιπο που είναι 600 εκατομμύρια σπαστό σε 2 χρόνια ακόμα είναι υποδιαπραγμάτευση. Τα πλεονάσματα των 10 χρόνων είναι υποδιαπραγμάτευση και πιστεύω ότι δεν θα ισχύσουμε. Ακόμα, για να είμαστε συνονοημένοι, υπάρχουν μερικές φορολογικές. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι υποχώρηση, είναι, κύριε Λιάτσο. Είμαστε αδύναμος κρίκος. Και αδύναμο κρίκο τη χώρα την κάνανε κάποιοι που τη λαιλατούσανε 40 χρόνια έτσι για να τελειώνουμε. Είμαστε αδύναμος κρίκος και όταν χάνεις τον πόλεμο και στον πρώτο και στον δεύτερο, ο νικητής σου επιβάλλει όρους. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ο υπερπάτων αγώνας από έναν άνθρωπο που δεν έχει εξαρτήσεις, που δεν έβαλε το χέρι στο μέλι, να φέρει τη χώρα στα ίσα της. Γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά θα αρχίσουν από το 19 και μετά, το ξαναλέω κάμποσες φορές, ίσως μερικά και από το 20. Όχι αύριο. Όχι το 18. Έχει σημασία να ακούγεται αυτό το πράγμα. Ποιος είναι τότε που λέει. Και ξέρουμε όλοι, όχι δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είναι λέω, που, λέει, κύριε Τσαγκάρη, δεν αισθάνομαι περήφανος. Όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέω όμως το εξής. Δεν είναι σαδιστής ο Τσίπρας και ο Καμένος. Και να θέλουν να βασανίσουν τώρα Έλληνα πολίτη. Διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή μια λαϊλασία πολλών ετών. Και επειδή βλέπω μια αλαζονία στους νεοδημοκράτες που βασίζονται στις ψεύτικες δημοσκοπήσεις του Μαρατζίδη και άλλων, σας λέω ότι 4 μεγάλες εφημερίδες δεν δημοσιεύουν πια δημοσκοπήσεις σε όλο τον πλανήτη. Να μας πούνε πώς βγάζουν τη μία μέρα 19 μονάδες διαφορά και την άλλη 6. Γιατί κάπα ρισέρτ του κυρίου Ρουτζούνι έβγαλε 6 μονάδες διαφορά. Που για μένα και αυτό είναι μεγάλο. Η διαφορά είναι γύρω στις 4 με 5 μονάδες. Και είναι λογικό γιατί έχεις πράγματι μια φθορά όταν κυβερνάς. Έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Και λένε διάφορα τρελά. Ευχαριστώ μόνο πολύ. Που οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Τελειώνω, κύριε Λιάτσο, και λέω το εξής. Η αξιολόγηση θα κλείσει. Είπατε κάτι για τη ΔΕΗ. Εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου. Και αν θέλετε, πετάξτε την. Διάβασα το άρθρο του κυρίου Σκουρλέτη, τον οποίο σέβομαι και εκτιμάω και πιστεύω ότι σε όλα όσα λέει έχει δίκιο. Ωστόσο, λέω τη γνώμη μου, την προσωπική μου. Και εκεί πρέπει να δούμε το πράγμα λίγο πιο ήρεμα. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων πιστεύει ότι ο ΤΕ ακόμα είναι κρατικός. Ξέρουμε ότι όταν ο ΤΕ ιδιωτικοποιήθηκε και είναι κάτω από γερμανική κατοχή, δεν ανέβηκαν οι τιμές. Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, δηλαδή δεν είναι η καταστροφή. Και εγώ είμαι νερό και ρεύμα, κύριε Λιάτσο. Δεν πρέπει, πράγματι, δεν πρέπει να ιδιωτικοποιούνται. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, σας λέω το εξής. Είναι μια ισορροπία τρόμου. Την οποία πιστεύω θα ξεπεράσουμε και στη ΔΕΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι με αυτά που λένε, θυμηθείτε ότι η λύση, η οποία είναι επιθύρες και πιθανόν έχετε και λίγο δίκιο σε αυτό που είπατε, δεν το ξέρω εγώ ακόμα, θα είναι μια λύση που θα την επικροτήσουμε όλοι. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δίν κακήν προκειμένην το μη χειρον βέλτιστον. Μάλιστα. Η χώρα δεν παραδίδεται σε αυτούς που τη λαιλάτισαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι συσχετισμοί αλλάζουν, θα κάνουμε υπομονή και θα ξεπεράσουμε αυτό το κάβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπαλτάκο, θα πάω στις διαφημίσεις και ξεκινώ με εσάς. Μπήκε το θέμα της ΔΕΗ, φίλες και φίλοι. Στο άρθρο του κυρίου Σκουρλέτη που έχει γράψει στην εφημερίδα των συντακτών, τονίζει ο κύριος Σκουρλέτης ότι η κυβέρνηση να αντιταχθεί στον κανιβαλισμό. Κάνει λόγο για επιχειρούμενο κανιβαλισμό της ΔΕΗ. Και καλεί την κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, να αντιταχθεί. Κατηγορεί τους δανειστές πως αγνοούν ό,τι είχε συμφωνηθεί μέχρι την πρώτη αξιολόγηση. Κάνει λόγο για επίθεση
με στόχο την περιουσία της ΔΕΗ και σκοπό να περάσει σε εξευτελιστικές τιμές στα χέρια ευρωπαϊκών και εγχώριων συμφερόντων. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και θα είμαστε και πάλι μαζί σας.